Το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ότι αν παίρναμε, ταξιδεύαμε στον χρόνο και πηγαίναμε στα Μάταλα της δεκαετίας του 70 και βρίσκαμε μία ειρηνίστρια χίπισσα από τη Σουηδία, λέω, και την παίρναμε και τη βάζαμε στην ηγεσία της Τουρκίας σήμερα, θα ήταν το πολύ θέμα ενός εξαμήνου από το Peace Brother να περάσει μεγάλη πατρίδα, γαλάζια πατρίδα, και θα σας φάμε ζωντανούς και το διεθνές δίκαιο είναι να ελέγχουμε όλο το Αιγαίο. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα φλιναφήματα περί συμβιβασμού με την Τουρκία, ότι μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία, ότι μπορεί να υπογράψουμε συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη με την Τουρκία, είναι πολύ απλά αυτή τη στιγμή εκτός πραγματικότητος. Θα μπορούσε να είναι στο μέλλον ή θα μπορούσε να είναι στο παρελθόν. Σήμερα όμως δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια σαφής, τρομακτικά μεγάλη γεωπολιτική ασυμμετρία. Αυτή είναι η πρώτη φαντασίωση που πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας. Η άλλη ποια είναι? Ακριβώς γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει τη φύση του διεθνούς συστήματος, θεωρούμε ότι θα έρθει κάποιος πολύ μεγάλος παίχτης του διεθνούς συστήματος και θα τιμωρήσει την Τουρκία για αυτή της την απειθαρχία. Το ότι θέλει δηλαδή να γίνει μια μεσαία περιφερεια, όχι περιφερειακή, μια ευρασιατική δύναμη. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και πώς πάνω στη στρατηγική αντιμετώπισης της Τουρκίας μπορούμε να εδράσουμε μια νέα εθνική στρατηγική που να αποσκοπεί στην επιβίωση του ελληνισμού, θα πρέπει πολύ απλά να κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ δύσκολο αλλά θα πρέπει να το κάνουμε, να έχουμε μια ρεαλιστική ανάγνωση του κόσμου, απαλλαγμένη όσο περισσότερο δυνατόν από πάσης φύσεως φαντασιώσεις. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το πολύ απλό, να δούμε πού είμαστε, πού βρίσκεται η Ελλάδα, ποια είναι η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη. Ξέρουμε φυσικά πού είμαστε, είμαστε στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που κάποιες φορές ξεχνάμε είναι ότι αυτή η περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος, είναι το σημαντικότερο σημείο στον πλανήτη. Είναι ουσιαστικά το γεωπολιτικό κέντρο του κόσμου. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό και να το πούμε με μία, πάλι με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, με όσο λιγότερα λόγια, είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Είμαστε στην πιο σημαντική περιοχή του πλανήτη. Είμαστε εμείς, είναι και η Τουρκία. Και ποια είναι η Τουρκία? Πάμε στο επόμενο μεγάλο ερώτημα. Άρα λοιπόν, έχουμε απέναντί μας μία χώρα, η οποία και η πιο καλή χώρα να ήταν στον κόσμο, να είχαμε απέναντί μας όχι την Ελβετία, όχι την Πορτογαλία, ένα άλλο ελλαδικό κράτος, να το πούμε έτσι, ακριβώς γιατί το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, μπορούμε να πούμε, παραφράζοντας το Μακίντερ, ότι όποιος ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι ένας από τους κυρίαρχους του πλανήτη, έχουμε ένα εγκλωβιστή σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος με την Τουρκία. Και η Τουρκία, λοιπόν, μπορείς να ρωτήσεις κανείς, μα η Τουρκία έχει τέτοιες δυνατότητες? Καταρχάς, μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ δυνατότητες, μας ενδιαφέρουν οι φιλοδοξίες. Και η Τουρκία είναι πράγματι τρομακτικά φιλόδοξη. Η Τουρκία δεν έχει τα μεγέθη της Ιαπωνίας ή της Ινδονησίας ή του Πακιστάν, αλλά έχει δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι σε αντίθεση με αυτούς, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Η Ινδονησία είναι μια περιφερειακή χώρα, ακόμη και η Ιαπωνία. Και το άλλο, και το πολύ πιο σημαντικότερο και χειρότερο για εμάς, είναι ότι σε αντίθεση με όλες αυτές τις χώρες, η Τουρκία δεν βρίσκεται στη σκιά κάποιας πολύ μεγάλης δύναμης. Το Πακιστάν, ας πούμε, που είναι πολύ πιο ισχυρό από την Τουρκία, βρίσκεται στη σκιά της Ινδίας, η Ιαπωνία της Κίνας, η Ινδονησία επίσης. Η Τουρκία δεν έχει στην περιοχή της κάποιο πολύ μεγάλο μαγαζί, για να το πούμε όσο πιο λαϊκά γίνεται. Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει απέναντί της είναι η Ελλάδα. Και όταν λέω Ελλάδα, εννοώ το σύστημα των δύο ελληνικών κρατών, του ελλαδικού κράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνακόλουθα, λοιπόν, η σημερινή Τουρκία, ακριβώς επειδή έχει αυτές τις πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, μέσα σε αυτό το νέο διεθνές σύστημα, που είναι ρευστό, που είναι δυναμικό, που είναι ανταγωνιστικό, που προσφέρει ευκαιρίες στους νέους παίχτες, και επειδή ακριβώς δεν έχει κάποιον άλλονα που να μπορεί να την περιορίσει, υποχρεούται εντός εισαγωγικών να καταστρέψει γεωπολιτικά το σύστημα Ελλάδας και Κύπρου και Κυπριακής Δημοκρατίας, ελλαδικού κράτους και Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποχρεούται δηλαδή να μας ακροτηριάσει γεωπολιτικά
το ελλαδικό κράτος και ουσιαστικά να εξαλείψει γεωπολιτικά την Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτές τις στοχοθετήσεις. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα, και λέω η Ελλάδα, δεν λέω το ένα ή το άλλο κόμμα, δεν λέω καν το πολιτικό σύστημα, λέω η Ελλάδα ως σύνολο, γιατί αυτό αντανακλά και το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης, έχει επιλέξει μια πρωτοφανή ψευδοστρατηγική γεωπολιτικής αυτοεξάλειψης με τη λογική ότι αφού η Τουρκία γίνεται τόσο επιθετική και τσιγκλίζει, αν μου επιτρέπετε όρος, τόσο πολύ τους Αμερικανούς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα παιδιά, να εξαφανίσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, να ταυτιστούμε ολοκληρωτικά και απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικώς και με τη Δύση γενικότερα, και αυτό, και χάρη σε αυτό θα ανταμυφθούμε για το ότι είμαστε καλά παιδιά, και αντιθέτως η Τουρκία θα τιμωρηθεί.